Είμαστε εδώ στα Καμίνια, στο τέταρτο διαμέρισμα, με τον αντιδήμαρχο τοπία, τον κύριο Κουδέλη, να επιβλέψουμε και τον κύριο Καρίδη, να επιβλέψουμε λίγο τα έργα που γίνονται στην κεντρική οδό των Καμινίων, στην οδό Δεκανήσου, αλλά και στην πλατεία Λεγάκη και στα γύρω-γύρω πεζοδρόμια και στενά. Για να ακούμε του κατοίκου. Υπάρχει ικανοποίηση, άλλη φορά υπάρχουν και άλλε προτιμήσει. Ξέρετε, γίνεται μια συζήτηση. Καλό είναι. Εγώ είμαι ευχαριστημένο. Η κεντρική πλατεία εδώ βλέπετε και σε μια νέα κατάσταση. Και μόλι ολοκληρωθεί και η φύτεψη σε λίγε εβδομάδε, νομίζω θα έχει δείξει διαφορετικά. Εδώ θα κάνει μια κεντρική οδό και αυτή αλλάξανε πεζοδρόμια και στι δύο πλευρέ. Θα αλλάξει και το διάζωμα στη μέση, νομίζω, κύριε Αργουδέλη. Ναι. Άρα η εικόνα θα είναι καλύτερη. Και όπω έχω πει, προχωράμε και σε νέε παρεμβάσει στα Καμίνια. Είναι περιοχή που γίνονται πολλά πράγματα. Μάλιστα, χθε σε μια αντίστοιχη εκδήλωση τα ανέφερα και νομίζω είναι ευκαιρία να τα πούμε και τώρα. Γίνεται ένα καινούργιο βρεφορπιακό σταθμό στην Ερμοπόλεως. Έγινε και ολοκληρώνεται στον Αργυροκάστρο ένα νέο παρκάκι και για να αθλούνται άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι η κεντρική οδός που είπαμε εδώ στη Δεκανήσου και πλατεία Λεγάκη. Έχουμε στο σχολείο της ΚΙΠ επί της Πειραιώς δύο παρεμβάσεις. Ένα το Maker Space, ένα καινοτόμο εργαστήρι και ένα έργο που θα ξεκινήσει για τον αύριο χώρο μεγάλο ώστε να γίνουν αυθεντικές εγκαταστάσεις. Μόνο τη προσεχή μήνε θα ξεκινήσει και αυτό. Έχουμε επιμέρους μικρότερα έργα. Και αυτό που μένει νομίζω ξεκινάμε άμεσα είναι και η ασφαλτοστρώση που είναι κάτι που μας πονάει σε όλα τα διαμερίσματα, το γνωρίζουμε. Είναι δύσκολη και ακριβή η αποκατάσταση όλων των ασφαλτικών του Δήμου Πειραιά. Παρ' όλα νομίζω αυτή η εργολαβία των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ θα δώσει ανάσες. Και επαναλαμβάνω, υπάρχουν και μικρότερα έργα που προμηθεύονται στην καθημερινότητα. Προχθές έγινε μια επιχείρηση καθαρισμού πολύ σημαντική στα όρια με την παλιά Κοκκινιά, από τον Δήμαρχο τον κύριο Ρέπα. Νομίζω ότι δουλεύουμε συστηματικά και κοιτάμε να καλύπτουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ανάγκες και να λύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προβλήματα. Σε επίπεδο αθλητισμού, νομίζω ξεκινάει, μάλλον ξεκίνησε ήδη, θα έλεγα, ουσιαστικά τις προσχές δύο εβδομάδες ξεκινήσει πιο δυναμικά για η κατασκευή ενός γηπέδου 11x11 στη Θηβών Κεφαλήρου, ώστε να στεγάσει τα σωματεία της περιοχής.